ο δρόμος προς τη Δαμασκό. Μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Εκκλησιαστικής Φωνής της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως, που θα χαρίσει την ελπίδα σε κάθε άνθρωπο που επιδιώκει τη δική του μεταστροφή και σωτηρία. Η μεταστροφή από το σκοτάδι της αμαρτίας στο φως της μετανοίας μέσα από τη ζωή και τα κείμενα των Αγίων της Εκκλησίας μας. Παρουσιάζει ο πατέρας Αθανάσιος Γραμμένος. Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την εκπομπή του πατρός Αθανασίου Γραμμένου με θέμα «Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου». Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, χαίρετε. Για μία ακόμη φορά μαζί, φιλοξενούμενοι του ραδιοφωνικού σταθμού της Μητροπόλεως μας, με σκοπό να κοιτάξουμε από μία ακόμη οπτική γωνία το μυστήριο της μεταστροφής και της μετάνοιας. Όπως έχετε καταλάβει, το γενικό θέμα που επιλέξαμε και το οποίο είναι δηλωτικό του τίτλου της εκπομπής μπορεί να ανοίξει τόσο πολύ που μας δίνει την ευχέρεια να ασχοληθούμε με ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων. Η μετάνοια αποτελεί το κέντρο του πολιτεύματος της Εκκλησίας, γι' αυτό και κουμπώνει με όλες τις πτυχές της πνευματικής ζωής. Αφού λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή ψηλαφίσαμε το μυστήριο του βαπτίσματος, θεωρήθηκε ορθό, θεωρήθηκε εύλογο να γνωρίσουμε επί της παρούσης ένα έτερο μυστήριο της Εκκλησίας μας, το οποίο επίσης σχετίζεται κατεξοχήν με τη μετάνοια. Πρόκειται για το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, το οποίο δυστυχώς με την ευθύνη όλων μας έχει υποστεί ως προς την νοηματοδότησή του ουκ ολίγες τρευλώσεις. Ο τρόπος που αντιμετωπίζεται κρίνεται αν μη τι άλλο θρησκόληπτος. Τελείται, όπως λέγει μία μερίδα χριστιανών αδελφών μας, για το καλό, μέχρι και για να μας φέρει τύχη, ή ακόμα γιατί μας συμβαίνουν πολλές αναποδιές τελευταία, όπως χαρακτηριστικά δηλώνουμε οι ευσεβείς χριστιανοί, δείχνοντας πως επιδιώκουμε μεν την επαφή με τη μυστική χάρη του Θεού και τα μυστήρια της Εκκλησίας, μα ταυτόχρονα πως δεν έχουμε τον τρόπο να την ιδιοποιηθούμε. Να κτίσουμε δηλαδή οίκο μέσα στην καρδιά μας για να φιλοξενήσουμε τον Θεό για πάντα. Ο λαός δυστυχώς αδυνατεί να αφομοιώσει τα κείμενα που απαρτίζουν το Ιερό Μυστήριο, είτε γιατί δυσκολεύεται λόγω της γλώσσας, είτε γιατί δεν έχει τη διάθεση να προσπαθήσει να τα κατανοήσει και να συμμετάσχει στο μυστήριο. Είναι από τη μία η γνωστή μέθοδος fast food που δυστυχώς ακολουθούμε εμείς οι σύγχρονοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και μας οδηγεί στο να αναζητάμε εύκολες και γρήγορες λύσεις που δεν χρειάζονται το δικό μας κόπο. Με ευκολία ζητούμε ευχές, αγιασμούς, διαφόρων ειδών ευλογίες, το ευχέλαιο, προσκυνήματα, μα μόλις κάποιος πνευματικός πατέρας μας κάνει γνωστό πως και εμείς οι ίδιοι θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά με τον εαυτό μας έτσι ώστε να συναντήσουμε τον Θεό και να λάβουμε τα δώρα Του, τότε πολλοί από εμάς θα παρατάμε. Από την άλλη, θα έπρεπε ίσως και εμείς οι ποιμένες να δούμε με σοβαρότερη ματιά το ζήτημα της κατήχησης και της διακονίας του εκκλησιαστικού, παύλα μυστηριακού λόγου. Ας κλείσουμε όμως την παρένθεση αυτή και ας προχωρήσουμε να έρθουμε λίγο πιο κοντά στο μυστήριο. Κάθε μία λειτουργική πράξη, αγαπητοί ακροατές, έχει τοποθετηθεί στον ετήσιο κύκλο των ακολουθιών, έχοντας να επιτελέσει συγκεκριμένο ποιμαντικό έργο. Με αυτή τη ματιά θα δούμε και το Ιερό Ευχέλαιο, δηλαδή ως αναπόσπαστο μέρος της λειτουργικής ζωής, το οποίο έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία. Σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας, λοιπόν, το ευχέλαιο σχετίζεται άμεσα με την μετάνοια και την εξομολόγηση και τη συγχώρεση των αμαρτιών, η οποία υπό προϋποθέσεις οδηγεί και στην ίαση των σωματικών ασθενειών. Την ίδια στιγμή, θεωρείται ορθό μετά από την τέλεσή του να οδηγείται ο πιστός στην κοινωνία των αχράντων μυστηρίων. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί και την τοποθέτησή του από την Εκκλησία μία μέρα πριν τη Μεγάλη Πέμπτη, όπου παραδοσιακά κοινωνεί το μεγαλύτερο μέρος των Ορθοδόξων Χριστιανών. Και όπως δεν είναι τυχαίο το γεγονός της τοποθέτησης του Ιερού Ευχελαίου τη Μεγάλη Τετάρτη, αλλά τόσο τυχαίο δεν είναι και το περιεχόμενό του.
Οι ευαγγελικές και αποστολικές περικοπές που έχουν επιλεχθεί να πλαισιώσουν αυτή τη λειτουργική πράξη, μαζί με την αντίστοιχη υμνογραφία και τις ευχές, έχουν ως στόχο να διδάξουν, να προετοιμάσουν, να φωτίσουν το πίμνιο και να οδηγήσουν όλους μας, φέροντες το κατάλληλο ένδυμα, στο μυστικό δείπνο της Κόκκινης Πέμπτης. Όλα τα κείμενα που το απαρτίζουν το καθιστούν καθαρτήριο πυρ, μια τέλεια αφορμή συντριβής, η οποία μπορεί να σπρώξει ακόμη και τον αδιάφορο και χλιαρό στη χριστιανό στη μεταστροφή του. Η μόνη φυσικά προϋπόθεση είναι η συμμετοχή στο μυστήριο με το σώμα, την ψυχή, το νου και γενικότερα με όλα τα αισθητήρια όργανά μας. Γιατί όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, όταν ο πιστός αποφασίζει να μη συμμετέχει στη λογική λατρεία ολόκληρος, τότε η χάρη η οποία βρίσκεται αποθησαυρισμένη εντός των μυστηρίων καθίσταται κατά κανόνα ανενέργητη. Βέβαια το πνεύμα όπου θέλει πνί και δεν είμαστε εμείς που θα του θέσουμε όρια. Η πείρα όμως των λειτουργών του Αγίου Θυσιαστηρίου αναφέρει πως στην προκειμένη περίπτωση όποιος περιμένει μόνο από την χρυαλίδα και το έλεον του ευχελαίου να δει τα όποια αποτελέσματα και τις όποιες λύσεις στα προβλήματά του, αντιμετωπίζει τούτο το ιερό μυστήριο με μαγικό τρόπο. Προσέγγιση η οποία απέχει εξαιρετικά από την παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ένα βήμα πριν εισέλθουμε στην καρδιά του μυστηρίου, θα ήθελα να καταθέσω μία προσωπική άποψη σχετικά με το περιεχόμενό του. Είναι λοιπόν αυτό τόσο πλούσιο και πλήρες, που θα μπορούσε να αποτελέσει σπουδή και μία συμπυκνωμένη κατήχηση στην Ορθόδοξη πίστη, αφού υποδεικνύει συγκεκριμένο ήθος και τρόπο ζωής, ο οποίος περιγράφεται μέσα από τα 14 αναγνώσματα, τις ευχές και τους ύμνους που το συγκροτούν. Διτή λοιπόν η σημασία και η αξία του. Από τη μία η χάρη και από την άλλη η πληρότητα της κατήχησης, ένας συνδυασμός που κατά την εμπειρία της Εκκλησίας μας μπορεί να αποβεί σωτήριος. Τα πρώτα στοιχεία του είναι το Τρισάγιο και μετέπειτα ο Ψαλμός 142, ο οποίος αποτελεί μια επίγουσα αίτηση του ανθρώπου προς τον Θεό για βοήθεια, έλεος και ταυτόχρονα καθοδήγηση. «Κύριε, σε παρακαλώ, άκου την προσευχή μου. Η καρδιά μου είναι ταραγμένη και νιώθω να καταδιώκομαι από τον εχθρό, ο οποίος μάλιστα με έχει καθυλώσει, και νιώθω σαν να βρίσκομαι στον κόσμο των πεθαμένων. Η σύγχυση και η ταραχή γέμισαν την καρδιά μου και ολόκληρο το πνεύμα μου είναι κυριευμένο από ακηδεία. Μέσα σε αυτήν την πτώση μου όμως θυμήθηκα, Κύριε, εσένα και τη δύναμή σου και με αυτό το πνεύμα πλέον σηκώνω τα χέρια μου μπροστά σου. Γρήγορα εισάκουσέ με, Κύριε, μοναδική μου ελπίδα, και δείξε μου εσύ δρόμο για να βαδίσω, γιατί εγώ οδήγησα σε σένα την ψυχή μου. Λύτρωσέ με από όλα τα δεινά και στο εξής θα είμαι κι εγώ ένας πιστός και ταπεινός δούλος σου». Ακολουθεί ένας έτερος ψαλμός, ο γνωστός μας πεντηκοστός, ο οποίος παραδοσιακά αποτελεί σημείο αναφοράς για τους πιστούς χριστιανούς. Έχει γραφεί από το χέρι του προφήτου Δαβίδ τη στιγμή που συνειδητοποίησε τη μεγάλη πτώση στην οποία είχε βρεθεί σε κάποια στιγμή του βίου του και είναι για μας κανόνας προσευχής μετανοίας. «Ελέησέ με, Κύριε, καθάρισέ με από τη βρωμιά της αμαρτίας μου, την οποία έχω πια συνειδητοποιήσει για τα καλά. Συγχώρεσέ με εσύ, γιατί πριν απ' όλα έπραξα την αμαρτία απέναντι στο δικό σου πρόσωπο. Εγώ, που δεν μπορώ να αποφύγω την πονηριά και την ακαθαρσία, αφού αποτελεί δεύτερη φύση για μένα, παρακαλώ εσένα τον πάνσοφο και παντοδύναμο Θεό να μου αποκαλυφθείς και να με πλύνεις. Θέλω να γίνω πιο άσπρος και από το χιόνι και μια νέα καθάρια καρδιά να γεννηθεί μέσα μου και να αποτελέσει θρόνο για να κάτσει επάνω της το πνεύμα σου. Μη με διώξεις μακριά σου. Χάρισε χαρά και αγαλίαση στην ταλέπορη ψυχή και το σώμα μου και εγώ σου τάζω να γίνω ολότελα δικό σου, εργαλείο της χάριτός σου. Το πιο εύκολο για μένα
Θα ήταν να σου κάμω τάματα και θυσίες, μα ξέρω καλά πως μοναδική ευάρεστη θυσία για σένα είναι να σου προσφέρω μαλακή και ταπεινή πια την καρδιά μου. Τον ίδιο χαρακτήρα έχουν και οι ψαλμωδίες που ακολουθούν. Ενώ λίγο παρακάτω ακούμε το πρώτο αποστολικό ανάγνωσμα, το οποίο είναι παρμένο από την επιστολή Ιακώβου και συγκεκριμένα από το 5ο κεφάλαιο και τους στίχους 10 έως 16. Αυτή η περικοπή, αγαπητοί, αποτελεί το αγιογραφικό έρισμα ή αλλιώς τη βιβλική κατοχήρωση του μυστηρίου του Ιερού Ευχελαίου. Ο Απόστολος Ιάκωβος, αδελφός του Κυρίου, προτρέπει τους πιστούς στις περιπτώσεις των ασθενειών να ζητούν από τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να προσεύχονται για τους ασθενείς και να τους αλείφουν με λάδι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό το λάδι είναι ο φορέας της ιαματικής του δυνάμεως, της θεραπευτικής χάριτός του. Την ίδια στιγμή παρουσιάζει ένα μέρος του ήθους της Εκκλησίας μέσα από λίγες πνευματικές προτροπές. Αδελφοί, πάρτε για παράδειγμα καρτερικότητα στις θλίψεις τους προφήτες, οι οποίοι μίλησαν στο όνομα του Κυρίου. Καλοτυχίζουμε εκείνους που δείχνουν υπομονή. Ακούσατε για την υπομονή του Ιώβ και γνωρίζετε ποιο τέλος του επιφύλαξε ο Κύριος, γιατί ο Κύριος είναι γεμάτος ευσπλαχνία και έλεος. Προπαντός, αδελφοί μου, να μην ορκίζεστε ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε να κάνετε άλλον όρκο. Ας είναι το ναι σας πραγματικό ναι και το όχι σας όχι, για να μην βρεθείτε κατηγορούμενοι στην τελική κρίση. Βρίσκεται κανείς από σας σε δύσκολη θέση, να προσεύχεται. Είναι κάποιος χαρούμενος, να υμνεί το Θεό. Είναι κάποιος από σας άρρωστος, να προσκαλέσει τους πρεσβύτερους της Εκκλησίας να προσευχηθούν για αυτόν και να τον αλείψουν με λάδι, επικαλούμενοι το όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή που γίνεται με πίστη θα σώσει τον άρρωστο. Ο Κύριος θα τον κάνει καλά και αν έχει κάνει αμαρτίες θα του τις συγχωρήσει. Να εξομολογήσετε τις αμαρτίες σας και να προσεύχεστε ο ένας για τον άλλον, για να θεραπευτείτε. Η παράκληση του δικαίου έχει μεγάλη δύναμη και αποτελεσματικότητα. Ο αδελφόθεος λοιπόν και με το δικό του στόμα η Μητέρα Εκκλησία υπογραμμίζει πως η προσευχή που γίνεται με αγάπη και αυταπάρνηση από τον έναν για τον άλλο αδελφό, σε συνάρτηση με την εξομολόγηση και τη βαθιά πίστη, είναι ικανή να σώσει τον άρρωστο και την ίδια στιγμή να τον οδηγήσει στη μετάνοια και τη συγχώρηση των αμαρτιών του. Το αντίστοιχο ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι αυτό του καλού Σαμαρίτη. Δεν θα το παρουσιάσουμε, μιας και είναι γνωστό. Θα υπογραμμίσουμε μόνο πως και τούτο με τη σειρά του προβάλλει την αγάπη και την πρόσληψη του πλησίον, χωρίς αυτή να προσδιορίζεται από φυλετικά, εθνικά, κοινωνικά ή θρησκευτικά χαρακτηριστικά. Παρουσιάζει το πανδοχείο της σωτηρίας, δηλαδή την Εκκλησία, και το ρόλο της ως προς την σωτηρία του ανθρώπου. Η ευχή που ακολουθεί αναφέρει μεταξύ άλλων. «Άναρχε αδιάδοχε Κύριε, Άγιε Αγίων, στείλε το Άγιο σου Πνεύμα και αγίασε το έλεον τούτο και μετέτρεψέ το σε λάδι, το οποίο θα έχει τη δύναμη να απολυτρώσει εντελώς από τις αμαρτίες τους όσους χρηστούν με αυτό και να τους κάνει κληρονόμους της Βασιλείας σου». Η δεύτερη αποστολική περικοπή από την προσδρομέους επιστολή και το κεφάλαιο 15, στίχοι 1 έως 7, επικεντρώνει και πάλι στη σημασία της ελάφρυνσης του αδελφού, η οποία συντελεί στην οικοδομή της Εκκλησίας ή να πάντες ενώσιν. Όλοι οι πιστοί, προτρέπει ο Απόστολος, να δοξάζουν τον Κύριο ομοθυμαδών και ενενή στόματι. Η στάση που πρέπει να παίρνουμε οι πιστοί εναντί όλων καθορίζεται από το παράδειγμα και τη συμπεριφορά του Χριστού προς τους ανθρώπους. Ο Κύριος αντιμετώπισε τον κόσμο με αίσθημα ευθύνης και αγάπης. Τον αναζήτησε και τον πλησίασε, δείχνοντάς του μακροθυμία και ανοχή, με μόνο σκοπό να τον κάνει δικό του και να τον σώσει. Τούτο οφείλουμε κι εμείς να πράττουμε για τους αδελφούς μας. Αδελφοί, οφείλουμε εμείς που είμαστε δυνατοί στην πίστη να ανεχόμαστε τις αδυναμίες των αδυνάτων και να μην κάνουμε ό,τι αρέσει σε εμάς. Καθένας μας
ας φροντίσει να είναι αρεστός και ευχάριστος των πλησίων για το καλό και έτσι να συντελεί στην οικοδομή της Εκκλησίας. Άλλωστε και ο Χριστός δεν φρόντιζε για εκείνα που ήσαν αρεστά στον εαυτό του, αλλά όπως βεβαιώνει δια της Γραφής, οι ύβρις εκείνων που σε έβριζαν, Θεέ μου, έπεσαν πάνω μου. Γιατί όσα γράφτηκαν στις γραφές, γράφτηκαν για να διδασκόμαστε εμείς, ώστε με την υπομονή και την παρηγοριά που δίνουν οι γραφές, να έχουμε σταθερή την ελπίδα μας. Ο Θεός που χαρίζει υπομονή και παρηγοριά, εύχομαι να σας δώσει την ομόνοια μεταξύ σας, σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού Χριστού, ώστε όλοι μαζί και με ένα στόμα να δοξάζετε το Θεό, τον Πατέρα του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού. Γι' αυτό να παίρνετε πάνω σας, να αναλαμβάνετε ο ένας τον άλλο, όπως σας πήρε πάνω του και εσάς ο Χριστός, για να δοξάζετε έτσι ο Θεός. Η παραβολή του Ζακχαίου ακολουθεί, παρμένη από το 19ο κεφάλαιο του Λουκά. Γνωστή και αυτή στο μεγαλύτερο μέρος των πιστών, αποτελεί συνάρτηση του Αποστόλου που προηγήθηκε. Ο Χριστός αυτή τη φορά είναι που έρχεται αυτοπροσώπως να προσλάβει τον αδύνατο και πεσμένο άνθρωπο στο πρόσωπο του αμαρτωλού αρχιτελώνη Ζακχαίου. Διότι όπως αναφέρει και η ακόλουθη ευχή, δεν είναι Θεός που θέλει τον θάνατο, αλλά τη μετάνοια του ανθρώπου. Αυτή η ειλικρινής μετάνοια είναι το κλειδί που ανοίγει την πόρτα του οίκου του Ζακχαίου και βάζει μέσα τον Κύριο Ιησού Χριστό, που έχει για μοναδικό σκοπό του να ανακαινήσει, να αναπλάσει, να αναστήσει αυτόν, την οικογένειά του και δι' αυτόν όσους ακόμα περισσότερους γίνεται. Αν λοιπόν έχει δικαίωμα ο Ζακχαίος στη σωτηρία, πόσο μάλλον όλοι εμείς. Η δεύτερη ευχή αναφέρει μεταξύ άλλων. «Ύψιστε Πανάγαθε, εύσπλαχνε, πολυέλεε Κύριε, εισάκουσε την προσευχήν ημών των αναξίων δούλων σου και κατάπεμψε σε εμάς που θα χρηστούμε με το έλεον τούτο τις θείες δωρεές σου, την ίαση του σώματός μας αλλά και της ψυχής μας, δια της αφέσεως των αμαρτιών μας. Ναι Κύριε, εσύ που γνωρίζεις μεν την αμαρτωλότητά μας, ενανθρώπισες δε για να την σβήσεις και να μας λυτρώσεις. Εσύ που είπες ότι ήρθες για να καλέσεις εμάς τους αμαρτωλούς σε μετάνοια. Εσύ που αναζήτησες το χαμένο σου πρόβατο και τη χαμένη δραχμή και τα βρήκες αμφότερα. Εσύ που είπες πως δεν θα διώξεις κανέναν ο οποίος θα έρθει προς εσένα και συγχώρησες την πόρνη που έβρεχε με δάκρυα μετανοίας στα άχραντα πόδια σου. Είπες πως μπορώ να πέσω αμέτρητες φορές, αρκεί μόνο να σηκωθώ και θα σωθώ. Είπες ακόμα πως γίνεται χαρά μεγάλη στον ουρανό με τη μετάνοια ενός και μόνο αμαρτωλού. Εσύ λοιπόν, Κύριε, εύσπλαχνε δέσποτα, ρίξε τη σκιά σου από το Άγιο Κατοικητήριο στο οποίο βρίσκεσαι, πάνω σε εμάς τους αναξίους. Κατασκήνωσε μέσα σε εμάς τους δούλους σου, που έχουμε γνώση των αμαρτιών μας, αλλά και πίστη σε εσένα. Κι έτσι φιλάνθρωπος που είσαι δέξου μας και αν ακόμη σφάλαμε με το λόγο τις πράξεις ή ακόμα και με το νου μας, συγχώρησε, εξάλειψε και καθάρισε μας από κάθε αμαρτή. Διαφύλαξε από εδώ και στο εξής τη ζωή μας για να μην γίνουμε αντικείμενα χερεκακίας και κοροϊδίας του διαβόλου.
Της αγάπης, πασίγνωστο κείμενο από την προς Κορινθίους επιστολή, αποτελεί το τρίτο αποστολικό ανάγνωσμα. Μιλά για την τέλεια αγάπη, δείχνοντας την ανθρωπότητα ως μία πανανθρώπινη αδελφότητα και ως σώμα Χριστού. Σώμα Χριστού είναι και η Εκκλησία και αυτού του σώματος μέλη πρέπει να νιώθουμε και να είμαστε όλοι μας. Και όπως το χέρι διακονεί το πρόσωπο όταν το πλένει ή το στόμα και το στομάχι όταν το ταΐζει ή το μάτι όταν το καθαρίζει από κάποιο σκουπιδάκι και ούτω καθεξής, έτσι και ο καθένας από μας πρέπει να διακονεί το σώμα της Εκκλησίας με τα υπόλοιπα μέλη του, δηλαδή τους ανθρώπους, με αίσθημα αγάπης. Στο τρίτο Ευαγγέλιο, ο Κύριος δίνει οδηγίες στους Αποστόλους του σχετικά με την Ιεραποστολή. Αποστέλει τα όργανα της χάριτός του, τα μέλη του σώματος που προαναφέραμε, για να γιατρέψουν τον κόσμο από όλα τα δεινά που τον κατακυριεύουν. Δεν αποστέλει τους μαθητάς του όμως χωρίς όπλα, αλλά παρέχοντάς τους δυνάμεις και εξουσίες ενάντια στο κακό. Η Εκκλησία σε αυτό το σημείο θέλει να δυναμώσει το αίσθημα των ευλαβών χριστιανών και να σημειώσει με έντονα γράμματα πως το χάρισμα και το χρίσμα των σημερινών ιερέων και τελετουργών των μυστηρίων της Αγίας και Αποστολικής Εκκλησίας, αυτών που τελούν και τούτο το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου, προέρχεται εκ της Αποστολικής Διαδοχής και έχει πηγή του τον Κύριο Ιησού Χριστό και τον Παράκλητο. Η τρίτη ευχή είναι στο ίδιο πνεύμα με τις προηγούμενες. Ετούμαστε για μια ακόμη φορά στον Αρχηγό της Ζωής να μας καθαρίσει από παντός πάθους, μολυσμού σαρκός και πνεύματος δια της χρήσεώς μας με το έλεον του Ευχελαίου. «Ημείς έστε ναός του Θεού του ζώντος», φωνάζει παρακάτω ο Παύλος, υπερτονίζοντας για μία ακόμη φορά τη σπουδαιότητα της ενότητας των πιστών με τον Χριστό και μεταξύ τους, υπενισόμενος ταυτόχρονα και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αφού μόνο μέσω αυτής μπορεί να γίνει λόγος για τέτοιας ποιότητας ενότητα. Με ανάλογη ένταση υποδεικνύει τη σπουδαιότητα της καθαρότητας και της αποχής από οποιαδήποτε εστία μολύνσεως, υπονοώντας την σχέση με είδωλα και ψεύτικους θεούς κάθε εποχής. «Αδελφοί, εσείς είστε ναός του ζωντανού Θεού, όπως ο ίδιος είπε, θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου». Γι' αυτό ο Κύριος λέει, «Φύγετε μακριά από αυτούς και ξεχωρίστε. Μην αγγίζετε ακάθαρτο πράγμα και εγώ θα σας δεχτώ. Θα είμαι για σας ο πατέρας και εσείς θα είστε γη και θυγατέρες μου», λέει ο Παντοκράτορας Κύριος. Αφού λοιπόν, αγαπητοί μου, έχουμε αυτές τις υποσχέσεις, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και την ψυχή. Ας ζήσουμε μια άγια ζωή με φόβο Θεού. Ευαγγέλιο τέταρτο. Και ο Χριστός γιατρεύει την πεθερά του Πέτρου από υψηλό πυρετό, αιτία θανάτου για την εποχή εκείνη, πιάνοντας απλώς το χέρι της. «Κατά το δειλινό του έφεραν και πολλούς δαιμονισμένους», λέει, «και μόνο με το λόγο του έδιωχνε τα πονηρά πνεύματα. Επίσης θεράπευε όλους τους αρρώστους». Αυτό είναι, αγαπητοί, το κέντρο της πίστεώς μας. Αυτά είναι τα δύο δινάρια που δίδει ο καλός Σαμαρίτης, ο Κύριος δηλαδή, στον Πανδοχέα, δηλαδή στον ιερέα και διαχειριστή των μυστηρίων και δι' αυτού σε όλον τον κόσμο. Η διακονία και η σωτηρία του ανθρώπου δια του λόγου από τη μία και δια της χάριτος η οποία εκπέμπεται μέσα από την ύλη. Είτε αυτή είναι μία εικόνα, ο ίνος και ο άρτος που μυστικά αποτελούν το ίδιο το σώμα και το αίμα του Χριστού ή ένας εν ζωή Άγιος του Θεού. Ο Κύριος λοιπόν θεραπεύει τη γυναίκα ακουμπώντας την απλά και μόνο και βγάζει δαιμόνια δια μόνου του λόγου του. Σε πόσες περικοπές, αγαπητοί φίλοι, δεν βλέπουμε τον Κύριο
να θεραπεύει και να αγιάζει μόνον δια του λόγου του, ο οποίος λόγος, όπως έχουμε αναφέρει και παλαιότερα, αποτελεί μυστικό φορέα της χάριτός του. Κι άλλες πόσες δεν τονίζει ο ίδιος ο Κύριός μας την αξία του. Ας μην τον υποβαθμίζουμε εμείς, αγαπητοί φίλοι, έχοντάς τον στις βιβλιοθήκες μας να σκονίζεται. Αγαθέ και φιλάνθρωπε, εύσπλαχνε και πολυέλεε Κύριε, ο πολύ σε έλεος και πλούσιος σε αγαθότητα, ο πατήρ των νυκτηρμών και Θεός πάσης παρακλήσεως, εσύ που μας μετέδωσες δια των Αγίων Σου Αποστόλων τη δική Σου ισχύ και δύναμη, έτσι ώστε με τούτο το λάδι και μετά της προσευχής να δυνάμεθα να θεραπεύουμε τις ασθένειες του λαού. Εσύ λοιπόν, Πανάγαθε, και το έλεον τούτο κάμε το ιαματικό, ισίασιν όλων όσων θα χρηστούν παρακάτω με τούτο, και απολύτρωσε και απάλαξε αυτούς από κάθε νόσο και ασθένεια ψυχική και σωματική. Ο μόνος ψυχώντε και σωμάτων ιατρός, αγίασον πάντας ημάς, διότι μόνο δικό σου έργο είναι να ελεείς και να σώζεις, και δικό μας να αναπέμπουμε σε εσένα τη δόξα που σου αρμόζει, στον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, τώρα και πάντα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προχωρώντας στην πέμπτη στάση του μυστηρίου, συναντούμε τον Απόστολο από την Β' προς Κορινθίους επιστολή και συγκεκριμένα από το πρώτο κεφάλαιο και τους στίχους 8 έως 11. Εδώ γίνεται λόγος για την μετεμπιστοσύνης πλήρη ανάθεση του βίου μας στον παντοδύναμο Θεό. Ακόμη και όταν αντιμετωπίζει θανατηφόρους κινδύνους ο πιστός χριστιανός, αν ελπίζει και πιστεύει ακράδαντα στη βοήθεια του Θεού, σώζεται. Τούτο το άκουσμα στην προκειμένη στιγμή, λίγο πριν την κορύφωση του μυστηρίου, έρχεται να μας οθήσει να προσευχηθούμε ακόμη εντονότερα και να μας δείξει πως παίζουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην τέλεση του μυστηρίου, αφού είναι αναγκαία η πίστη και η προσευχή μας για να ενεργήσει η χάρη του Θεού. Πέμπτο Ευαγγέλιο, και ακολουθεί η γνωστή και πάλι παραβολή των 10 παρθένων. Εδώ τίθεται το ζήτημα της συντηρήσεως της αγιοπνευματικής χάριτος από τη στιγμή του βαπτίσματός μας μέχρι το τέλος του βίου μας. Δεν αρκεί να κρατώ μια λαμπάδα, η οποία όμως να είναι σβηστή και να θέλω με αυτήν να φωτιστώ και να δω καθαρά και να προϋπαντήσω με αυτήν τον ημφίο μου Ιησού Χριστό. Σβηστή λαμπάδα σημαίνει χριστιανός κατ' όνομα και μόνον. Χριστιανός χωρίς εμπειρία Χριστού, χωρίς έργα που να ταιριάζουν σε ένα φίλο του Χριστού, χωρίς αγάπη, χωρίς το Πνεύμα το Άγιο. Χωρίς φλόγα λοιπόν, η λαμπάδα δεν μπορεί να ανάψει. Μετά τον αυτοέλεγχο στον οποίο μας πρόχνει να επιτελέσουμε με τους εαυτούς μας η παραβολή των 10 παρθένων, έρχεται και πάλι η λιακάδα, η ακόλουθη ευχή. Κύριε και Θεέ μας, εσύ που θέλεις την πρόοδό μας και χάριν αυτής επιτρέπεις να παιδευόμαστε. Εσύ που μετά από κάθε πρόβλημα φέρνεις κατόπιν και τη λύση, που σηκώνεις από τον πάτο της γης και ανυψώνεις τον φτωχό. Εσύ που είσαι ο πατέρας των ορφανών και των τρικυμισμένων η γαλήνη, ο ιατρός των ασθενών και ο δωρητής του ελέους. Εσύ που βλέπεις πάνω και πέρα από τις ανομίες και τις αδικίες που διαπράττουμε. Σπέβδεις ταχαίως για να μας διακονήσεις και βραδαίως για να μας τιμωρήσεις. Εσύ που εκόσμησες και αξίωσες τους μαθητές σου να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο και να μπορούν να διαχειριστούν μετά από σένα τα δικά σου χαρίσματα και τις δικές σου δυνάμεις και να συγχωρούν τις αμαρτίες μας. Δέχεσαι τη μετάνοιά μας και συγχωρείς τις πολλές και νοσηρές αμαρτίες μας. Γιατρεύεις τις αρρώστιες μας. Εσύ που και εμένα τον ταπεινό και αμαρτωλό και ανάξιο και δεμένο με τόσες πολλές αμαρτίες και πάθη κάλεσες στον υπερμέγιστο βαθμό της ιεροσύνης και μπορώ έκτοτε να εισέρχομαι στα Άγια των Αγίων, εκεί που επιθυμούν οι Άγιοι Άγγελοι να παραβρίσκονται και να ακούουν και να θωρούν εσένα τον Κύριο. Εσύ που με αξίωσες να ιερουργώ τα άχραντά σου μυστήρια και να σου προσφέρω μέγιστη θυσία με σκοπό να σε εξευμενήσω έναντι των δικών μου αμαρτημάτων αλλά και του ποιμνίου το οποίο μου εμπιστεύθηκες με μοναδικό σκοπό να το οδηγήσω σε σένα.
για τούτα τα λογικά πρόβατα, σε παρακαλώ, έτσι ώστε δια της πολλής και ατέλειωτής σου φιλανθρωπίας να εξαλείψεις παντελώς τα αμαρτήματά τους. Εσύ, Πανάγαθε Βασιλεύ, δέξου την προσευχή μου και τώρα και πάντοτε και τους ασθενείς την ψυχή και το σώμα δούλου σου ίας, παρέχοντας τη συγχώρηση των εκουσίων και ακουσίων αμαρτημάτων τους. Θεράπευσέ τους κατά πάντα και δια πάντα, όπως το έκανες και με την πεθερά του Πέτρου, με ένα σου μόνο άγγιγμα. Θυμήσου, Κύριε, το πρώτο στοιχείο που σε χαρακτηρίζει, αυτό της αγάπης και του ελέους. Θυμήσου ακόμη ότι ουδής άνθρωπος επί της γης μπορεί να βρεθεί αναμάρτητος. Μόνο εσύ κατάφερες τούτο στην ένσαρκη επί της γης παρουσία σου, να τηρήσεις δηλαδή πλήρως αναμάρτητο βίο. Εσύ λοιπόν που έλαβες σάρκα με σκοπό να έλθεις και να σώσεις όλους εμάς τα παιδιά σου και να μας απελευθερώσεις από τη δουλεία του διαβόλου, μην προχωρήσεις εις κρίσιν ημών, διότι τότε κανείς εξ ημών των αμαρτωλών δεν θα καταφέρει να δικαιωθεί από μόνος του και δια των πράξεών του. Εσύ, Κύριε Ιησού Χριστέ, είσαι για μας η μόνη ελπίδα και ανάπαυση και απαλλαγή των ενοχών μας, και γι' αυτό σε σένα και μόνο αναπέμπουμε δόξα, καθώς και στον Άναρχο Πατέρα σου και στο Πανάγιο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα, και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Η προτελευταία αποστολική περικοπή από την προς Γαλάτας επιστολή και το κεφάλαιο 5 στίχος 22 έως το κεφάλαιο 6 στίχος 2 παρουσιάζει την καρποφορία του Αγίου Πνεύματος. Ποια είναι δηλαδή τα δώρα που θα λάβουμε αν αποφασίσουμε σοβαρά να σχετιστούμε με το Πνεύμα του Θεού? Αγάπη, χαρά, ειρήνη, καλοσύνη, μακροθυμία, πίστη, αγαθότητα, πραότητα και εγκράτεια. Από την άλλη, καλούμαστε να μισήσουμε την αμαρτία, αλλά την ίδια στιγμή να σηκώσουμε στις πλάτες μας τον αμαρτωλό, λογιζόμενοι πως κουβαλάμε κάποιον άρρωστο. Το αντίστοιχο ευαγγελικό ανάγνωσμα προβάλλει τη Χαναναία γυναίκα ως παράδειγμα δυνατής πίστης και προσευχής και ταυτόχρονα επιμονής και υπομονής, δείχνοντας και σε μας τον ίδιο ακριβώς δρόμο. Η ευχή αποτελεί ευχαριστία για όλες τις ευλογίες που έχει δεχθεί η ανθρωπότητα και κατόπιν αίτηση αντίστοιχη των προηγουμένων, δηλαδή για συγχώρηση των αμαρτιών και ίαση των ασθενειών μας. Το τελευταίο αποστολικό ανάγνωσμα επικεντρώνει και πάλι στη φιλαλληλία, την αδιάκοπη προσευχή, την ευχαριστία προς τον Κύριο και τελικά στην κατάκτηση της αγιότητας. Thank you.
αυτά που ακούσαμε μέχρι στιγμής μας φανήκαν δύσκολα και βαριά, η Εκκλησία άφησε για το τέλος ένα εδάφιο γεμάτο από ελπιδοφόρα μηνύματα. Ο Ιησούς Χριστός, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και στο κεφάλαιο 9, στίχη 9-13, βρίσκεται ομοτράπεζος τελωνών και αμαρτωλών, αναγγέλλοντας πως ενανθρώπισε για να καλέσει αυτούς στο τραπέζι των γάμων, στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών. Η ευχή στο ίδιο κλίμα μεταξύ άλλων αναφέρει: «Δέσποτα Κύριε και Θεέ μας, εσύ που επιθυμείς να δεις όλους τους ανθρώπους σωσμένους, εσύ που επιθυμείς όλα τα παιδιά σου να φωτιστούν και να αντιληφθούν επιτέλους την αλήθεια που απορρέει από το Θείο σου πρόσωπο, εσύ που δεν εκάλεσες τους δίκαιους αλλά τους αμαρτωλούς να έλθουν σε μετάνοια και κατόπιν να τους δεχθείς στην αγκαλιά σου. Έτσι έπραξες με τον τελώνη, έτσι έκανες με την πόρνη, έτσι έκανες με το ληστή. Ακόμη και με τον βλάσφημο και μέγα διώκτη σου Παύλο, τον οποίο δέχθηκες μετά τη συντριβή και τη μετάνοιά του, έτσι έπραξες. Τον Πέτρο, που είναι ο κορυφαίος αποστολός σου, μα κάποτε σαρνήθηκε τρεις, και αυτόν δια της μετανοίας τον πήρες και πάλι στην αγκαλιά σου. Εσύ λοιπόν, Πανάγαθε Κύριε, άκουσε και τις δικές μας προσευχές και συγχώρησε τις αμαρτίες μας, μιας και δεν μας έπλασες για να πεθάνουμε και να χαθούμε έτσι άδοξα, αλλά για να ζήσουμε έναν γεμάτο και όμορφο βίο, έχοντας ως οδοδείκτη, βοηθό και πάροχο σοφίας τις εντολές σου. Δι' αυτόν δε, αξίωσέ μας και της εξαιρετικής δωρεάς και χάριτος, να κληρονομήσουμε την αιώνια μακαριότητα. Αλήθεια, πόσο μεγάλη χαρά, ελπίδα και ανακούφιση χαρίζει σε όλους εμάς το να γνωρίζουμε πως έχουμε τελικά Θεό γεμάτο αγάπη, γεμάτο συγχωρητικότητα και έλεος που φτάνει και περισσεύει για όλους μας ανεξαιρέτως. Έναν Θεό που μας θέλει ομοτράπεζους και συνδετημόνες στη χαρά Του και όχι δούλους, που μας ψάχνει ο ίδιος για να μας χαρίσει τα δώρα Του, περιμένοντας από μας μόνο μία κατάφαση, μόνο ένα ναι. Όπως αναφέραμε και στην αρχή, αγαπητοί φίλοι, το περιεχόμενο του μυστηρίου του Ιερού Ευχελαίου αποτελεί την τέλεια κατήχηση στην Ορθόδοξη πίστη. Οι χριστιανοί λοιπόν οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε τον συνάνθρωπο ως εαυτόν, εμφορούμενοι από αγάπη, θυσιαστικό και αδελφικό πνεύμα, συγκροτώντας ένα σώμα όλοι μαζί, μπολιασμένο πάνω στον Κύριο. Στόχος μας η καθαρότητα, η τέλεια αγάπη και πίστη προς το Άγιο Πρόσωπο του Θεού. Η συμμετοχή μας στη μυστηριακή ζωή καθορίζει και τον βαθμό κοινωνίας και φιλίας που διατηρούμε ή όχι με τον Ιησού Χριστό. Αν η προσευχή μας ομοιάζει ποιοτικά με αυτήν της Χαναναίας γυναίκας, αν μελετούμε τον Λόγο του Θεού καθημερινά, έχοντας την ελπίδα μας βασισμένη στον Κύριο της μακροθυμίας, της συγχωρητικότητας και της αγάπης, τότε η Βασιλεία των Ουρανών δεν θα αργήσει να ξεδιπλωθεί μπροστά μας. Η προσπάθειά μας να συντηρήσουμε τη χάρη που κατέχουμε οι χριστιανοί από τις βαπτίσεώς μας είναι αυτή που μαζί με το έλεος και τη χάρη του Τριαδικού Θεού θα μας χαρίσει την τελική νίκη. Χαίρετε, αγαπητοί φίλοι. Ο δρόμος προς τη Δαμασκό. Μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Εκκλησιαστικής Φωνής της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως, που θα χαρίσει την ελπίδα σε κάθε άνθρωπο που επιδιώκει τη δική του μεταστροφή και σωτηρία. Η μεταστροφή από το σκοτάδι της αμαρτίας στο φως της μετανοίας μέσα από τη ζωή και τα κείμενα των Αγίων της Εκκλησίας μας. Παρουσιάζει ο πατέρας Αθανάσιος Γραμμένος.